Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη λαγουδίνα. Είναι κουκλίτσα αγκαλιάς, πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας. Είναι το δεύτερο βίντεο το οποίο φτιάχνουμε. Στο πρώτο βίντεο σας έδειξα πώς θα φτιάξουμε την κουβερτούλα, η οποία είναι το τετράγωνο της γιαγιάς. Και τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το κεφαλάκι και θα το ολοκληρώσουμε μαζί, τα χεράκια, τα αυτάκια, καθώς επίσης και τα φιωγκάκια. Για κοριτσάκια ή τα φιωγκάκια τα βάζουμε επάνω στα αυτάκια και για το αγοράκι θα το βάλουμε στη μύτη. Φυσικά τα ματάκια και το στόμα και τη μυτούλα. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Κορίτσα, εγώ για το συγκεκριμένο θα χρησιμοποιήσω το νήμα της πεταλούδας, το λευκό. Όλα τα νήματα είναι της πεταλούδας που θα χρησιμοποιήσω ειδικά για παιδιά. Και πάμε να κάνουμε έναν μαγικό κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας. Θα βάλω το βελονάκι, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να ασφαλίσω την κλωστή μου παίρνοντας κλωστή και πυρνώντας τη μέσα από τη θηλιά. Και τώρα τι θα κάνω, θα πάω να κάνω 6 άρρηκτα μέσα στον κύκλο. Θα βάλω το βελονάκι μου από κάτω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές κάνοντας ένα άρρηκτο. Αυτό θα το κάνουμε άλλες 5 φορές. Έκανα τα 6 μου άρρηκτα, θα τραβήξω την κλωστή μου να κλείσει ο κύκλος μου και θα πάω στο πρώτο, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου από την πίσω μεριά, θα τραβήξω και θα κλείσω την θηλιά μου. Σε αυτό το σημείο κορίτσα εσείς είναι καλό να βάλετε κάτι ώστε να το μαρκάρετε, εγώ δεν χρειάζεται. Εδώ στην τρυπίτσα θα πάω δίπλα που υπάρχει τρυπίτσα και θα κάνω 2 άρρηκτα. Στο δεύτερό μας κύκλο θα έχουμε 12 άρρηκτα. 2 στην κάθε φορά θα πατήσω. Έκανα τα 12 μου άρρηκτα, από την πίσω μεριά πάντα το βελονάκι μου, τραβάω και κλείνω με άρρηκτο. Πάμε τώρα να κάνουμε τον τρίτο μας κύκλο, ο οποίος θα έχει 18 άρρηκτα. Στο πρώτο που θα συναντάω, στην πρώτη τρυπίτσα που θα συναντάω, θα βάζω το βελονάκι μου 2 φορές. Στη διπλανή μία και στη διπλανή της θα μπω 2 φορές. Αυτό θα το κάνουμε ένα λάξ, δηλαδή 2 φορές θα πατήσουμε στη μία μεριά, μία και ξανά 2. Από την πίσω μεριά πάλι το βελονάκι μου να κλείσω και την τρίτη μου σειρά. Πάω να κάνω την τέταρτη μου σειρά, η οποία θα πρέπει να έχει 24 άρρηκτα. Που πάω να πει, στο πρώτη μου τρυπίτσα θα πατήσω 2 φορές, στη διπλανή μου τρυπίτσα 1, στη διπλανή μου πάντα 1 και στην επόμενη θα πατήσω 2 φορές. Απλά κάνουμε αύξηση στις τρυπίτσες. Μία φορά εδώ και μία φορά εκεί. Όπου έχω 2 φορές πατήσει, θα εξακολουθώ να πατάω πάντα 2 φορές.
έκλεισα και την τέταρτη μου σειρά. Πάω να κάνω την πέμπτη μου σειρά, η οποία θα έχει 30 άριχτα. Και πάμε δίπλα, θα πατήσω και θα κάνω 2 φορές. Και από μία φορά επί 3 φορές στις επόμενες τρυπίτσες. Μία, θα παράσω δίπλα μία, στη διπλανή μου πάλι μία και μετά θα πατήσω 2. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω. Από την πίσω μεριά πάλι να κλείσουμε. Πάμε να κάνουμε τώρα και την έκτη μας σειρά, στην οποία θα έχουμε 36 άριχτα. 2 θα πάμε στην πρώτη μας, 1 στην επόμενη τρυπίτσα, 1 άλλο, 1 στην επόμενη, την επόμενη πάλι 1 και στην επόμενη που συναντάμε, εδώ που φαίνονται τα 2, γιατί είναι οδηγός, μπορείτε να το καταλάβετε ότι υπάρχουν 2 άριχτα, εκεί πάντα στα 2 άριχτα θα πατάω πάντα 2 άριχτα. Και αυτό το κάνουμε γύρω-γύρω. Από την πίσω μεριά το φελονάκι μου θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο. Θα κλείσω με ένα βουβό. Έχω φτιάξει το πάνω μέρος, δεν χρειάζεται να μεγαλώσω άλλο το κεφαλάκι. Πάμε τώρα να κάνουμε 6 φορές από μία φορά στην κάθε μας τρυπίτσα. Θα κάνουμε μία φορά γύρω-γύρω. Αυτό θα το κάνουμε 6 φορές. Και όταν τελειώσουμε αυτές τις 6 φορές, για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το προσωπάκι, θα σας πω πώς θα συνεχίσουμε. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.